Α, ευτυχώς που δεν μπορώ να κάνει πολύ φασαρία γιατί γυρίζω. Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μας. Πάλι μόνοι, τα ίδια και τα ίδια σας λέω. Λοιπόν, σήμερα έχω να σας πω δύο άσχετες πληροφορίες της ημέρας. Η πρώτη είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί γύρισε ο άντρας μου από το Ριάντ. Θα κάτσει 10 μέρες, οπότε έτσι ψιλοκάνουμε διακοπές, μετά θα ξαναφύγει. Ίσως να τον ακούτε και στο βάθος γιατί μιλάει στο τηλέφωνο. Τέλος πάντων, και η δεύτερη πληροφορία άσχετη για σήμερα είναι ότι σήμερα που γυρίζω το βίντεο είναι Κυριακή. Με βλέπετε, είμαι λίγο σαν γυφτάκι γιατί είμαι με τα ρούχα του μπάνιου. Πήγαμε σήμερα για μπάνιο, σηκώθηκαμε 10 η ώρα το πρωί να πάμε για μπάνιο. Μπορεί να σας έπαιρνα και κάποια πλάνα από την παραλία, έτσι ένα χαζο vlog να κάναμε. Αλλά δυστυχώς πήγαμε σε 4 παραλίες και δεν βρήκαμε να κάτσουμε, όχι να κάτσουμε, να σταθούμε πουθενά. Το μόνο μπάνιο που κάναμε ήταν στον υδρότα μας. Και δυστυχώς γυρίσαμε πίσω άπραγοι, χωρίς μπάνιο, χωρίς τίποτα και ούτε καφέ δεν μπορέσαμε να πιούμε. Να φανταστείτε, σταματήσαμε και πήραμε καφέ από δίπλα. Να πιω τώρα μια γουλιά γιατί είναι 12.30 ώρα και δεν έχω πιει καφέ, θα αρχίσω να με πιάσω πόνο κέφαλι. Οπότε είπα τι άλλο να κάνουμε τώρα, μια και φτάσαμε στο σπίτι, θα σας γυρίσω ένα βίντεο και θα σας δείξω σήμερα τι έχω στην τσάντα θαλάσσης, what's in my beach bag. Λοιπόν, να σας δείξω, ναι και την έχω έτοιμη κιόλας, την έφτιαξα λοιπόν. Η τσάντα θαλάσσης μου είναι αυτή εδώ η τεράστια, η καρπουζή. Την είχα πάρει από ένα περιοδικό, από το Vogue, από ό,τι καταλαβαίνετε συγκεκριμένα. Είναι μια έτσι ωραία πετσετέ, είναι λίγο διαλυμένη γιατί την έχω χρόνια. Δεν θεωρώ απαραίτητη να παίρνω μια τσάντα θαλάσσης εφόσον με βολεύει αυτή, δεν έχει σκιστεί. Λίγο έχω σκουριάσει βέβαια η κρίκη και ευελπιστώ να την πετάξω κάποια στιγμή. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Συγγνώμη, έχω και το γατούλι δίπλα εδώ πέρα και κάθεται πάλι στο πόδι μου, κάθεται να κάνω λίγο χώρο. Να δούμε τι έχω μέσα. Λοιπόν, έχω κλασικά δύο πετσέτες θαλάσσης. Αυτές είναι τεράστιες, τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να τις ανοίξω. Περισσότερες τις ξέρετε είναι από το IKEA. Έχω μία σε μαύρο γκρι. Και μία σε μπλε κίτρινο πράσινο. Εντάξει, παίρνω δύο γιατί είμαι με τον άντρα μου τώρα. Α, με μόνο μου παίρνω μία. Και συνήθως παίρνω τη μαύρη γιατί μου αρέσει περισσότερο. Την αγαπώ πιο πολύ. Άλλο. Ένα σταυρόλεξο. Αυτό το πήρα πριν φύγουμε και γι' αυτό είναι άδειο. Δεν έχω συμπληρώσει τίποτα μέσα. Μ' αρέσει να λύνω σταυρόλεξα στην παραλία. Ειδικά άμα καθόμαστε όλοι, χαλαρώνουμε και τέτοια και είναι και ήσυχα και όλα, δεν έχει πολύ φασαρία. Μ' αρέσει πάρα πολύ να λύνω σταυρόλεξα, σουντόκου και τέτοια. Πάλι κάτι έτσι πιο ήσυχο για την παραλία. Ένα βιβλίο. Και αυτό μπορείτε να το έχετε δει στο Instagram του Haruki Murakami, το Norwegian Wood. Αυτό το βιβλίο το πιάνω, το αφήνω, το πιάνω, το αφήνω. Έχω δει την ταινία και γι' αυτό το λόγο δεν το. Δηλαδή, ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Οπότε το διαβάζω έτσι που λέμε. Το βιβλίο της τουαλέτας. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο παρόλα αυτά. Αξίζει, δηλαδή, εγώ θα σας το προτείνω να το διαβάσετε. Είναι αρκετά καλό. Και την ταινία να δείτε. Ιαπωνέζικη είναι επίσης, να σας πω. Και έτσι, δηλαδή το διαβάζω χαλαρά, δηλαδή δεν χρειάζεται να συγκεντρώνομαι κιόλας σε αυτό που διαβάζω γιατί πάνω κάτω ξέρω τι γίνεται. Ένα στυλό και το σταυρόλεξο, χωρίς καπάκι. Δεν βρήκα, το βρήκα το στυλό, ευτυχώς έγραφε, καπάκι δεν βρήκα. Άλλο, της VC, το Capital Soleil. Με 30 δίκτυα προστασίας. Είναι το, σας το είχα δείξει και στα αγαπημένα του Μαΐου που είχαμε κάνει. Μου τελείωσε αυτό το μπουκάλι και πήρα την κανονική συσκευασία. Αυτό είναι στα 50 ml. Με άφησε πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και αφήνει και πάρα πολύ ωραίο μάτ αποτέλεσμα. Δεν έχει λαβίλα στο πρόσωπο. Να σας κάνω και ένα ψηλό review. Μου φαίνεται δεν θα πηγαίνω πουθενά χωρίς αυτό εδώ. Είναι σπρέι κατά της θερμότητας της Elnet. Βέβαια, εγώ τώρα στη θάλασσα το παίρνω και το χρησιμοποιώ. Όχι, εντάξει, ότι ζεσταίνονται τα μαλλιά, καίγονται τα μαλλιά. Καίγονται βέβαια τα μαλλιά από τον ήλιο. Δεν ξέρω αν έχει τέτοια χρήση βέβαια κατά της θερμότητας. Αλλά μ' αρέσει γιατί κάνει ωραίες μπούκλες. Δηλαδή, βγαίνω από τη θάλασσα, ψεκάζω λίγο έτσι για να δώσει λίγο όγκο εδώ πάνω. Και κρατάει ωραίες τις μπούκλες κάτω. Και έτσι το πήρα να το έχω μαζί μου στην παραλία να κάνω ένα ωραίο hairstyle. Τώρα που με βλέπετε, είμαι χτένιστη βέβαια. Είναι bed hair αυτά.
Εννοείται δεν πάμε πουθενά χωρίς αντιλιακό. Αυτό είναι το Nivea Sun με δείχτη προστασίας 30, Protecting Fresh, το spray. Το χρησιμοποιώ αρκετά. Έχει λίγο έντονη μυρωδιά. Να σας πω ότι αυτό είναι γύρω στα 15 ευρώ. Εγώ το πήρα με 50% έκπτωση, γιατί δεν ξέρω αν θα έδινα τις VC ή κάνουν περίπου στην ίδια τιμή. Εντάξει, τώρα δεν θα έδινα 15 ευρώ για να πάρω κάτι της Nivea. Όχι ότι δεν είναι καλά, αλλά άλλο τώρα είναι προϊόν που το βρεις στο φαρμακείο και άλλο προϊόν που το βρεις στο σούπερ μάρκετ, έτσι δεν είναι. Και πήρα, έχει ήδη αρχίσει και μου ψιλοτελειώνει. Δεν έχει τόσο πολύ μέσα. Τι άλλο, ένα νεράκι της VC σε travel size. Είναι αυτά τα thermal. Γιατί ρε χαζό! Γιατί συγγνώμη, φοβάται και τη σκιά του. Τι άλλο. Ακουστικά για το iPhone. Έτσι καμιά φορά. Δεν ακούω τόσο πολύ μουσική στην παραλία, αλλά άμα ανοίξω το 3G μπορεί να βάλω κανένα βιντεάκι έτσι να παίξει, να χαζέψω λίγο και αυτά. Οπότε μην ενοχλώ και τους γύρω μου. Τα κλειδιά του σπιτιού. Δεν είναι μόνο τα κλειδιά του σπιτιού, είναι πολλά κλειδιά γιατί είμαι λίγο κλειδοκράτορας. Κρατάω, αυτά είναι κλειδιά σπιτιού, αυτά είναι της μαμάς μου, αυτά είναι του γραφείου. Να. Και έχει και μια γατούλα με, ξέρετε, με γνωστή cat lady. Το έχω πάρει από την Disneyland αυτό. Αυτό βασικά το είχα πάρει τώρα στην αδελφή μου το μπρελόκ και κάποια στιγμή δεν θυμάμαι τι έγινε και τι το ζήτησα, γιατί τα κλειδιά μου δεν είχαν μπρελόκ και από τότε της το πήρα, δηλαδή δωράδωρο. Τι άλλο, δεν φανταστείτε ότι έχουν και πάρα πολλά πράγματα. Έχω ένα λαστιχάκι και ένα σπασμένο κλαμεράκι, το οποίο έχει δαγκωματιές επάνω, γιατί συνήθως τα παίρνω τα κλαμεράκια και τα δαγκώνω στο στόμα μου μέχρι να πιάσω τα μαλλιά μου. Να, αυτά. Τέλος. Δεν έχω πολλά πράγματα, εντάξει, λεφτά δεν κουβαλάω μαζί μου. Συνήθως το κουβαλάει ο άντρας μου στις τσέπες του. Τι άλλο, να σας πω, αυτό είναι περίπου το μαγιό μου, είναι άσπρο από πάνω και μόβ από κάτω, δεν σας δείχνω το από κάτω, μην τρομάξετε. Αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα, επειδή δεν σας λέω αν θα έρθει Πέπη, δεν θα έρθει Πέπη, δεν ξέρω τι θα γίνει, σκέφτομαι να κάνω ένα βίντεο. Έχω δύο πράγματα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν έχετε δει στο κανάλι της Έλλη Ελιζαέλη. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο tag που λέγεται Sun Kiss Tag. Σκέφτομαι ή να κάνω αυτό ή να κάνω, αν θέλετε, ένα βίντεο για συμβουλές για δίαιτα, δυνάτισμα και τέτοια πράγματα. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια τι από τα δύο θα θέλατε να δείτε. Και βέβαια εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στην πορεία, γιατί μπορεί και στο επόμενο βίντεο να είμαι μαζί με την Πέπη, δεν ξέρεις ποτέ. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, έτσι σύντομο, καλοκαιρινό. Ελπίζω αύριο τουλάχιστον να καταφέρω να πάω για μπάνιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.